Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, αποδίδει τιμάς εις την υπεραγία Θεοτόκον, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα του κάθε πιστού. Είναι μια ευκαιρία η τιμία μνήμη της για να κάνουμε μια αναθεώρηση της πορείας της εποχής μας με τους πολλούς προβληματισμούς και τα ποικίλα αδιέξοδα. Η υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί αρχέτυπον της γυναικείας προσωπικότητος διαχρονική. Αυτό όμως το αρχέτυπον έχει δυστυχώς εγκαταληφθεί και ανταυτού άλλα κακέκτυπα μάλλον έχουν πάρει τη θέση τους. Γι' αυτό τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία περνούν φοβερή κρίση. Η εποχή που ζούμε είναι παράλληλη με εκείνη την προχριστιανική, αλλά κατά αντίστροφον κίνηση. Δηλαδή, σαν δύο ακρότητες που δημιουργούν αυτή την κρίση. Τότε, στην αρχαιότητα, η γυναίκα ήτο ρες, δηλαδή πράγμα, ήτο αντικείμενο του ανδρός, των θελήσεών του και των επιθυμιών του. Δεν είχε η διαβούληση η γυναίκα, είχε ο άνδρας. Σήμερα η γυναίκα, το άλλο άκρο, υπερεύει τα οριά της, την φυσιολογία της, δηλαδή την θηλυκότητά της, την συζυγία της, την μητρότητά της και την τεκνοτροφία της. Αυτά όλα τα ξεπέρασε η σύγχρονη γυναίκα. Το αποτέλεσμα, τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία, είναι φανερό. Δεν θα ήταν τολμηρό να υποστηρίξουμε ότι ο πολιτισμός, ο κοινωνισμός και η ηθική της ανθρωπότητας εξαρτώνται από τη θέση που παίρνει κάθε φορά η γυναίκα στην αντίληψη μιας εποχής. Δεν είναι υπερβολικό. Όλα αυτά βέβαια αφορούν μια εξωχριστιανική κοινωνία στην οποία ανήκουν δυστυχώς και οι λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες που μόνο κατ' επίφαση είναι χριστιανικές, δηλαδή εκοσμικευμένες χριστιανικές κοινωνίες. Η αληθινή χριστιανική κοινωνία δεν βιώθηκε παρά μόνον σε μικρούς κλειστούς κύκλους, σε μικρές ομάδες. Η αρχαία Ελλάδα απεικόνισε τα πρότυπά της εις την τέχνη. Η Αθηνά, έχει παραδείγματι, η Άρτεμις, η Αφροδίτη, δείχνουν ότι θέλουν την γυναίκα σοφή, Παρθένων, η Αθηνά ήταν ο Παρθένος, αλλά και η Άρτεμις, αλλά και έκλητη, όπως ήταν η Αφροδίτη. Έτσι, ο αρχαίος ελληνικός κόσμος είναι αντιφατικός. Ο χριστιανικός κόσμος έχει κορυφαίον πρότυπό του, αληθινό αρχέτυπο, την Θεοτόκον, που είναι το ανυπέρβλητο υπόδειγμα γης και ουρανού, ανθρώπων και αγγέλων. Αυτό το υπόδειγμα εμιμήθησαν όλες οι όσιες και μάρτυρες γυναίκες. Η Θεοτόκος είναι η γυναίκα
που υποτάσσεται στο Θεό με βαθυτάτη πίστη, με ταπείνωση, υπακοή και αγάπη. Το βλέπαμε αυτό μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης, πώς περιγράφεται η στάση της απέναντι στο Θεό. Δεύτερον, όλο το κάλος η Θεοτόκος το επιζητεί έσωθεν. Δηλαδή, δεν είναι η πεπτοκία γυναίκα που το ζητάει το κάλος στην ομορφιά έξωθεν σαν φιλαρέσκεια. Όχι. Η ομορφιά είναι από μέσα. Πραγματικά, εάν μια γυναίκα μπορούσε να ανακαλύψει κάποτε ότι όλη η ομορφιά της είναι από μέσα, είναι μακριά, είναι ευτυχής. Τρίτον, η Θεοτόκος έχει ανυπέρβλητο ανδρείο φρόνημα με το οποίο αντιμετωπίζει κάθε δύσκολη στιγμή από την κακότητα της Ναζαρέτ, όταν μάλιστα λέγει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, μπορεί να βγει κάτι καλό από την Ναζαρέτ. Ήταν ένα χωριό κακορίζικο, κακορίζικο. Εκεί έμεινε η Θεοτόκος, όταν επέστρεψαν από την Αίγυπτον, μέχρι τη θηλιωδία του Ηρώδου, την αυτεξορία της στην Αίγυπτον και το σταυρικό θάνατο του γιού της. Αντιμετωπίζει. Τέταρτο. Με δύναμη. Διότι είναι ανυπέρβλητα δυνατή αυτόν τον διάβολο προσωπικά. Όπως η παλαιά Εύα που από το διάβολο νικήθηκε. Τι να σας υπενθυμίσω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και το βιβλίο στο 12ο κεφάλαιο μας περιγράφει το θηρίον το οποίο στρέφεται εναντίον της γυναικός που εγέννησε, λέει, το άρεν τέκνον. Μη δυνάμενο δε το θηρίον να τη φτάσει ο διάβολος. Έβγαλε από το σώμα του νερό για να την καταστήσει ποταμοφόρητον, να την πνίξει. Αλλά η γη κατάπια, λέει, το νερό που ο διάβολος έριξε από το στόμα του και σώθηκε. Βέβαια, εδώ έχουμε και την Εκκλησία και την Παναγία που σε πολλά σημεία πρέπει να πούμε ενώ ταυτίζονται και ταυτόχρονα διακρίνονται. Η Θεοτόκος. Πέμπτο. Είναι η διανοουμένη γυναίκα που μπορεί θαυμάσια οποιαδήποτε γυναίκα να την έχει πρότυπό της, διότι είναι θεόπνευστη ποιήτρια, μεστή ποιήτρια υψηλής ποιήσεως, ρωμαλαίας αιωνίου και παγκοσμίου αντοχής η πίεσή της, και όχι βεβαίως μια βερμπαλίστρια και παθιασμένη μιας παρικμασμένης ποιήσεως. Δεν έχουμε παρά να δούμε την οδή της που είπε, είναι καταχωρημένη στην Αγία Γραφή και τη λέμε συχνά την οδή αυτή, γιατί είναι γραμμένη και στα λειτουργικά μας βιβλία. Βλέπει κανείς εκεί το ύψος της οδής της. Έκτον, είναι σοφή. Θα είναι το αδιανόητο πραγματικά να γίνει η μητέρα της ενυποστάτου σοφίας και να είναι άσοφη. Μας λέει το βιβλίο των Παροιμιών στο 8ο κεφάλαιο ότι η σοφία οκοδόμησε τον εαυτής οίκον. Η σοφία είναι ο Θεός Λόγος, η ενυπόστατα σοφία, και οκοδόμησε, έχτισε το δικό της σπίτι. Και ποιο είναι το δικό της σπίτι? Η υπεραγία Θεοτόκος. Έβδομα. Είναι σοφή στη βίωση της ζωής. Δηλαδή,
είχε μία πρακτική σοφία. Πολλές φορές έχουν οι άνθρωποι μία θεωρητική σοφία, αλλά στοιχειώδη πράγματα, σε στοιχειώδη πράγματα να μην είναι σοφή. Είχε λοιπόν μία πρακτική σοφία. Εγνώριζε να ζει. Εγνώριζε να μιλά, να σκέπτεται, να αποκρίνεται σε ανθρώπους και αρχαγγέλους με την ίδια σύνεση και με την ίδια άνεση. Όχι. Έχει κοινωνική αντίληψη από τις υπηρεσίες της στην επίτοκο Ελισάβε, την οποία επισκέφθη, μέχρι το κάλεσμά της στο γάμο της Κανά. Αλήθεια, είναι μερικά πράγματα τα οποία μας εκπλήσουν. Έφτασε εις την Ελισάβετ ή το εξαδέλφι. Εγκυμονούσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ή το πολύ μεγαλύτερη από την Θεοτόκο. Η Θεοτόκος ήταν έφηβος όταν επισκέφθη την Ελισάβετ. Έμεινε μαζί της, τη βοήθησε και μετά γύρισε εις το σπίτι της. Μέχρι, όπως σας είπα, το κάλεσμά της στο γάμο της Κανά. Εκεί, στο γάμο της Κανά, δεν είναι η γυναίκα που απλώς περιμένει να την περιποιηθούν, αν και καλεσμένη. Μπαίνει στην κουζίνα, όπως τα λέγαμε. Πάει και λέει εις τον Ιησού, διότι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εκλήθηκε ο Ιησούς εις τον γάμον αυτόν. Και τι λέγει? «Ίνον ουκ έχουσι, τους τελείωσε το κρασί». Δηλαδή, και τι δουλειά είχε ο Υιός της, ο Ιησούς, με το θέμα αυτό? Είχε καμία δουλειά? Κι όμως, αγαπητοί μου, έτσι έγινε, και όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός, να μεταβάλει το νερό σε κρασί. Εγνώριζε, είχε συνέστηση. Δεν ήθελε οι άνθρωποι να προσβληθούν εκεί εις τον γάμον, αφού τους τελείωσε το κρασί. Ξέρετε, είναι ντροπή το γάμος και να τελειώσει και το κρασί και τα λοιπά. Οπότε βλέπουμε να έχει μια αντίληψη των πραγμάτων. Ακόμη έχει συνείδηση από πολύ ενωρίς ότι είναι ένα παγκόσμιον και διιστορικών πρόσωπων. Τι λέγει παρακαλώ εκεί στην οδή της, στην Ελισάβετ? Από του νυν της λέγει «μακαριούσιμε πάσε εγενναίε». Από εδώ και μπρος. Θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Μπορεί να το πει αυτό κάποιος, και μάλιστα μία γυναίκα, και όμως το είπε η Θεοτόκος. Πράγματι, 2000 χρόνια τώρα η υπεραγία Θεοτόκος υμνείται, τιμάται και δοξάζεται. Έχει δέκατον. Αγνότητα ψυχής και σώματος που λυγιούν και αυτοί οι άγγελοι. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε την παρθενία της Θεοτόκου, είναι ασύλληπτη. Παρθενία δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο σωματικών, αλλά και ένα φαινόμενο ψυχικών. Η Θεοτόκος είχε παρθενία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούσε να αγνοεί τα του γάμου. Είδατε τι απαντάει εις τον Αρχάγγελο? Πώς θα μου γίνει, λέει, αυτό επί αφού άνδρα ουγινώσκω? Και ξέρετε πόσο ετών ήταν η Θεοτόκος τότε? 14 ετών. Πώς θα μου γίνει να γεννήσω, λέει, παιδί, αφού άνδρα δεν γνωρίζω? Άρα γνώριζε λοιπόν η Θεοτόκος την διαδικασία του γάμου, και όμως μένει πάναγνη. Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Πώς μπορούμε να πληροφορήσουμε και τα παιδιά μας, χωρίς βεβαίως να προσβάλλουμε την ντροπή, χωρίς να τα σκανδαλίσουμε και τα λοιπά.
δεν έχει δε καμία αμαρτία. Ενδέκατο σημείο. Ναι, είναι η μόνη που δεν έχει αμαρτία, εκτός από το προπατορικό αμάρτημα, από το οποίο την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει Υιόν, τον Υιόν του Θεού. Το δέκατο. Δεν κόλλησε ποτέ στη γη. Το πολίτευμά της το είχε πάντοτε εις των ουρανών. Ζούσε όμως επάνω στη γη και με τον οικοκυριό της και με τις κοινωνικές της σχέσεις, προσέξτε, και τις κοινωνικές της σχέσεις, παράδειγμα, ότι εκλήθη στον γάμο. Δεν περιφρόνησε τίποτε από αυτά όλα, εν τούτης δεν κόλλησε εις την γη. Ξαναλέγω, το πολίτευμά της ήταν εις των ουρανών. Είναι το υπόδειγμα 13. Είναι το υπόδειγμα και των μητέρων και των παρθένων. Συνδυάζει την μητρότητα και την παρθενία. Γι' αυτό και λέμε παρθενομήτερ. Καταπληκτικό. Θέλετε. Μοναδικό. Κάτω από τον ήλιον. Μοναδικό πραγματικά. 14. Ζει μέσα στην κοινωνία των Αγίων. Την Εκκλησία, όπως μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις, διότι αυτές τις 40 ημέρες γίνεται μαζί με τους Αποστόλους, που ήταν μετά την Ανάστασή του ο Χριστός. Και όταν τους πήρε και βγήκαν έξω από τα Ιεροσόλυμα, από όπου και ανελήφθη ο Χριστός, ήταν και η Θεοτόκος. Μας το λέγει με σαφήνεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και βλέπει κανένας ότι κινείται εξίσου άνετα η Θεοτόκος, τόσο στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού της, όσο και στο δημόσιο χώρο της Εκκλησίας. Ήσαν 120 άνθρωποι, εκείνοι Απόστολοι και άλλοι, που είδαν και την ανάληψη του Χριστού. Γι' αυτό και είναι υπόδειγμα και οικοκυράς και δημοσίου βίου. 15. Είναι προφήτης που διακρίνει το μέγα μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι η ενανθρώπιση, έτσι λέγεται. Το λεγόμενο σε συγκειμένων μυστήριων χρόνης αιωνίας. Δηλαδή εκείνο το οποίο δεν εγνώριζαν σε συγκειμένων, δεν εγνώριζαν ούτε οι Άγιοι Άγγελοι, κανείς, παρά μόνος ο Θεός. Εννοείται την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Διότι κάθε τι που εσημειούτο εις τον Ιησούν, μας γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το Ευαγγέλιο του, διατήρει πάντα τα ρήματα τα αυτά εν την καρδία αυτής. Ό,τι συνέβαινε, ό,τι αντιλαμβανότανε, όλα αυτά τα φιλούσε, λέει, μέσα στην καρδιά της. Έτσι αποκρυπτογραφεί τα γεγονότα, μία ολόκληρη 30ετία που είναι μαζί με τον Ιησού, μαθαίνοντας το σχέδιο του Θεού αυτή μόνη πρώτη. 16. Η Θεοτόκος είναι και ιστορικός, διότι συλλέγει το ιστορικό υλικό της με όλα τα προτερήματα ενός ιστορικού. Για να είσαι ιστορικός χρειάζεσαι πραγματικά προτερήματα, και παραδίδει αυτό το εντός εισαγωγικών αρχείο της, το ιστορικό της αρχείο, στο Λουκά για να το δημοσιεύσει. Έτσι γνωρίζουμε από την παιδική ηλικία του Ιησού και λοιπά και λοιπά, από το Λουκά. Ποιος του τα είπε αυτά του Λουκά, ποιος άλλος αγαπητοί μου, παρά η Θεοτόκος. Παρέδωσε εκεί το αρχείο της. Αρχείο δηλαδή, μη φανταστείτε τίποτε χαρτιά και λοιπά. Βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη αρχείο. 17. Αγαπά τους ανθρώπους, αλλά αγαπά και το Θεό.
όσο ποτέ κανένα πρόσωπο ανθρώπου ή αγγέλου αγάπησε ποτέ. Δεν κατανοώ. Είναι ζώσα θεολογία. Διότι η Δία είναι θεολογία. Η παρουσία της γίνεται θεολογία και αποκαλύπτει θεολογία. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να φέρει τον Θεόν λόγον και να είναι αθεολόγητος? 19. Γνωρίζει την Αγία Γραφή και την κατανοεί και την ερμηνεύει όσο ποτέ κανένας θεολόγος, διότι είχε το Πνεύμα του Θεού όσο ποτέ κανένας άνθρωπος και βάστασε τον βαστάζοντα πάντα των Θεών Λόγων, ώστε να γίνει η Θεοτόκος, ο άτλας όλης της κτιστής δημιουργίας, ορατής και αοράτου. 20. Κατακτά την γη και τον ουρανό και κατέχει τα δευτερία της Τριάδος. Είναι δηλαδή μετά από την Αγία Τριάδα, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, είναι η Θεοτόκος. Υπάρχει το Πάριον στην Εκκλησία μας που αποκαλεί, λέγει ότι κατέχει τα δευτερία της Τριάδος. 21. Είναι όλη φωτεινή, γιατί είναι η μητέρα του φωτός. Φορεί τον ήλιον, όπως βλέπεις στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο, φορεί τον ήλιον, πατά στη σελήνη, το σύμβολο της μεταβλητικότητας, των μεταβολών. Πατάει εκεί και έχει για στέμα της τον έναστρον ουρανόν. Είναι ένα όραμα που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπως σας είπα, επαναλαμβάνω, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 12ο κεφάλαιο. Η Μαρία, 22. Η Μαρία, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ, είναι Θεοτόκος. Ο μέγας τίτλος που ποτέ κτιστή φύσης μπορούσε να επιτύχει. Θεοτόκος. Μοναδικός τίτλος. Αγαπητοί, να το αιώνιο αρχέτυπο της γυναικός. Η γυναίκα που κρατά στα χέρια της το λίκνο της ανθρωπότητος και εξυφαίνει τον πολιτισμό της, αστραφεί προς το αιώνιον αρχέτυπό της, την υπεραγίαν Θεοτόκο, σίγουρα και θα βρει την δικαίωσή της. Η ιστορία, αγαπητοί μου, θα αλλάξει τη ροή της μόνον αν η γυναίκα με ταπείνωση στραφεί προς εκείνη την Θεοτόκο που σήμερα τιμά η γη και ο ουρανός, ο κόσμος και των ανθρώπων και των αγγέλων. Αμήν.